την επίτευξη συμφωνία Σερβία-Κωσόβου οριακά πριν την εκπνοή τη παράταση για την αντικατάσταση των πινακίδων, ανακοίνωσε ο ύπατο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Ζοζέπ Μπορέλ, κάτι που σημαίνει ότι τουλάχιστον για τώρα αποφεύγεται μια νέα πολεμική ανάφλεξη στα Βαλκάνια. Με μεγάλη χαρά ανακοινώνω ότι οι επικεφαλείς διαπραγματευτές του Κωσόβου και της Σερβίας υπό τη διευκόλυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν σε μέτρα για την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης και για να επικεντρωθούν πλήρως στην πρόταση για εξομάλυνση των σχέσεων τους, ανέφερε ο κύριος Μπορέλ. Ως προς το περιεχόμενο της συμφωνίας, η Σερβία θα σταματήσει να εκδίδει πινακίδες κυκλοφορίας με τις ονομασίες των πόλεων του Κωσόβου και το Κόσοβο θα σταματήσει τις περαιτέρω ενέργειες σχετικά με την επανεγγραφή οχημάτων, τόνισε ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταλήγοντας πως «θα καλέσω τα μέρη τις επόμενες ημέρες να συζητήσουν τα επόμενα βήματα». Ποιοι της ουσίας Σερβία και Κόσοβο αποδέχτηκαν να αφήσουν την κατάσταση ως έχει. Το πρόβλημα δεν λύθηκε, αλλά για την ώρα το κρύβουν κάτω από το χαλί. Πάντως ο Σέρβος πρόεδρος Αλεξάνδρ Βούτσιτς πριν μερικές ημέρες ήταν σαφής, αν δεν αλλάξει η Πρίστινα την απόφασή της για τις πινακίδες θα γίνει κόλαση επί της γης.